Είδαμε το ρεπορτάζ τώρα με τις πρώτες εντυπώσεις από το άνοιγμα των καταστημάτων, συνοικιακά τουλάχιστον. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Ζαχαρία Κουιμτζή. Καλησπέρα σας, κύριε Κουιμτζή. Καλησπέρα, κυρία Σμιλή. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχετε, κύριε Κουιμτζή, όσον αφορά την κίνηση στην αγορά και δει στην αγορά που έχει να κάνει με τις γειτονιές εκεί, με τις περιοχές σας, γιατί το κέντρο της Θεσσαλονίκης πάνω κάτω έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, ξεκίνησε, όπως είπαμε, και το Click Inside πλέον αυτή τη βδομάδα. Το γεγονός ότι είναι και μεγάλη εβδομάδα βοήθησε να έχουμε μια ικανοποιητική κίνηση. Όχι βέβαια όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι σε καλό επίπεδο, όχι βέβαια και όπως τα περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ξεκίνησε και επισκέπτεται τα καταστήματα. Φυσικά δεν έχει. Δεν θυμίζει σε κάτι προηγούμενες γιορτές Πάσχα, κύριε Κουιμτζή, και ούτε καν κατά την περσινή μεγάλη εβδομάδα που ακόμη ήμασταν στις αρχές της πανδημίας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιείται η κατάσταση. Ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος. Οι επιχειρηματίες τηρούν όλα τα μέτρα που προβλέπεται. Εδώ στις γειτονιές δεν έχουμε το συνωστισμό που έχει κάτω στο κέντρο που κατέβηκα τις προηγούμενες μέρες. Τη διαπιστώσατε κι εσείς δηλαδή τη διαφορά με τα μάτια σας. Ναι, το διαπίστωσα. Αν και διαπίστωσα ότι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης περισσότερα είναι τα αυτοκίνητα παρά οι άνθρωποι που πηγαίνουν να ψωνίσουν. Εδώ στις γειτονιές του Ευόσμου και στην κυρία Αγορά υπάρχει μια κινητικότητα. Όπως είπαμε, όχι όμως στον βαθμό που περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιείται η κατάσταση. Πιστεύετε ότι θα βρει το βηματισμό του εμπορικός κόσμος, κύριε Κουιμτζή, γιατί οι καταναλωτές, αν έχουν λεφτά, θα βγουν, θα καταναλώσουν. Ο εμπορικός κόσμος όμως. Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε από μέρος μας ό,τι είναι δυνατόν σαν επαγγελματίες να ξαναπροσελκύσουμε τον κόσμο, είτε με τις προσφορές που κάνουμε. Βοηθάει, όπως είπαμε, ότι είναι μεγάλη εβδομάδα. Βέβαια, τα αποτελέσματα θα τα δούμε από την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι μια κανονική εβδομάδα και δεν θα είναι γιορτές. Τώρα, ο κόσμος σίγουρα δεν έχει την αγοραστική δύναμη που είχε άλλες χρονιές. Παρ' όλα τα αυτά, οι τιμές που υπάρχουν στα καταστήματα βοηθάνε να κάνει έστω κάποια κίνηση και να ξοδέψει ένα μέρος από τα λίγα χρήματα που έχει αυτή τη στιγμή. Το άνοιγμα της εστίασης θα αλληλεπιδράσει, πιστεύετε, γιατί θα υπάρξει και μια κινητικότητα επιπλέον από τη Δευτέρα του Πάσχα. Την Τετάρτη θα είναι και ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα παράλληλα, οπότε θα αλλάξει ίσως λίγο η εικόνα. Πιστεύω το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα αποσυμφορηθεί ο κόσμος που είναι συνωστισμένος σε πλατείες. Πιστεύω πάλι ότι θα βοηθήσει και το ότι θα ανοίξει και η εστίαση. Τώρα στο βαθμό θα το δούμε σε τι βαθμό θα πετύχει και η μεριά της εστίασης. Ευελπιστούμε όμως και τα μηνύματα. Εγώ τώρα όμως λίγο, κύριε Κουιμτζή, σας βλέπω διστακτικό όταν το αναφέρετε αυτό. Το θέμα είναι να κινηθεί χρήμα στην αγορά. Αν κινηθεί στην εστίαση, να κινηθεί στα εμπορικά καταστήματα, στην ένδυση, στην υπόδεση, σε άλλα πράγματα, σε είδη διακόσμηση, σε είδη σπιτιού, να κινηθεί χρήμα στην αγορά. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Για να κινηθεί χρήμα στην αγορά, θα πρέπει να γίνει και εισροή χρημάτων. Ας ελπίσουμε ότι στις 14-15 του Μάη που θα ανοίξει και ο τουρισμός και ήδη θα προσελκύσουμε έστω όποιο ξένο κόσμο, το οποίο θα φέρει και αυτό το χρήμα. Επίσης, να μπει κάθε επιχείρηση στην ομαλότητα και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ώστε να φύγουμε από τα 534 ευρώ και να φτάσουμε στους μισθούς που ήταν πριν. Και αυτό θα βοηθήσει. Ο καιρός είναι που βοηθάει και αλλάζει την ψυχολογία. Νομίζω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, αλλά είναι πολύ μετρημένη. Παρ' όλα τα αυτά, εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα κινηθεί η αγορά. Θα κινηθεί. Αρκεί να μην έχουμε πάλι κλείσιμο της αγοράς. Ναι, αυτό βέβαια. Γι' αυτό και με βλέπετε διστακτικό.
γιατί θα μεσολαβήσει το Πάσχα και δεν ξέρουμε αν τα κρούσματα θα επηρεάσουν πάλι το κλείσιμο της αγοράς. Αλλάζουν όμως οι καιρικές συνθήκες. Βαίνουμε προς ένα καλοκαίρι και επίσης και ο τουρισμός που, όπως είπατε κύριε Κουιμτζή, δεν μπορεί να έρθει και να βρει την αγορά κλειστή. Δεν νοείται να έχουμε τουρίστες χωρίς να έχουμε ανοιχτές τις καταναλωτικές μας πόρτες, πιστεύω. Ανάλογα βέβαια με τις συνθήκες. Εσείς είδατε λουκέτα, κύριε Κουιμτζή, το τελευταίο διάστημα. Υπήρξαν άνθρωποι που άπαξ και έκλεισαν τα καταστήματα. Δεν θα ξανανοίξουν. Κοιτάξτε, το προηγούμενο διάστημα τα στοιχεία μας έδειξαν ότι στην εστίαση περισσότερα τα λουκέτα ήταν στην εστίαση. Ήταν περίπου ένα 20-30%. Επίσης, από μια μελέτη που έγινε, αυξήθηκαν τα χρέη των επιχειρήσεων. Τα ταμιακά διαθέσιμα έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο βαθμό. Και επίσης, ένας στους τρεις πλέον χρωστάει χρήματα, έχει δημιουργήσει χρέη προς το δημόσιο, προς το ΕΦΚΑ, προς το ΙΚΑ, και ένας στους δύο έχει μεγαλώσει τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Ελπίζω αυτό για να γυρίσει το, θα χρειαστεί να γίνει το κατανομικό κοινό, θα πρέπει να ρίξει λεφτά στην αγορά. Βέβαια, οι δυνατότητες του δεν είναι σε καλό επίπεδο. Ελπίζουμε με το άνοιγμα των επιχειρήσεων να ανοίξουν και οι παραγωγικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους, να φύγουμε, όπως είπαμε, από το επίδομα και σιγά-σιγά να μπούμε στην κανονικότητα, με τη βοήθεια βέβαια και του τουρισμού, που είναι το μεγάλο όπλο μας. Ουσιαστικά το μόνο κατανοητικό κοινό που έχει μείνει αναπηρέαστο και ας με συγχωρέσει η συμπαθέστε τάξη των δημοσίων υπαλλήλων είναι αυτή, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ως προς το οικονομικό σκέλος του μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, αν είναι ένα ισχυρό καταναλωτικό κοινό από μόνο του για να κινήσει την αγορά, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Μένει να φανεί βέβαια. Αλλά έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν αρκεί. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι εκτός της κοινωνίας μας. Και αυτοί αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Και αυτονόμοι υποχρεώσεις τρέχουν, γιατί έχουν σίγουρα καθεί τα παιδιά και τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Βέβαια, είναι σταθεροποιημένοι, γιατί δεν έχουν μειωθεί οι μισθοί τους, ούτε βρίσκονται σε αναστολή. Παρ' όλα τα αυτά, νομίζω ότι θα κινηθούμε σε καλό δρόμο και πιστεύω πολύ στον τουρισμό, γιατί τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Βέβαια, αρκεί να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με την άφηξή τους και να μην αυξηθούν τα κρούσματα και δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Ελπίζω να έχουν πάρθει τα μέτρα και όσοι έρχονται, τουλάχιστον αν δεν είναι εμβολιασμένοι, να έχουν κάνει τεστ και να έρχονται και να μην έρχονται έτσι ελεύθερα στην χώρα μας. Υπάρχουν όλες οι προβλέψεις, κύριε Κουιμτζή, και εμείς πιστεύουμε ότι όλα τα μέτρα θα ληφθούν κανονικά, όπως έχουν προβλεφθεί από τα αρμόδια Υπουργεία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και καλή και δύναμη σε όλο τον εμπορικό κόσμο της περιοχής σας. Σε εσάς και σε όλο τον κόσμο, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και να είμαστε γεροί και δυνατοί για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.